Κύριε Υπουργέ της Υγείας, ο λόγος και η ερώτησή μας αφορά στο νοσοκομείο της Ξάνθης, το οποίο αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως άλλωστε και όλα, σχεδόν όλα μάλλον, τα νοσοκομεία της χώρας. Η αιτία γνωστή, οι άγριες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, και του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξανά, μετά την κυβερνητική εναλλαγή πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Μια χρηματοδότηση και περικοπές οι οποίες έχουν ξεπεράσει, νομίζω, είναι πάνω από το μισό οι περικοπές των κρατικών χρηματοδοτήσεων που δινόταν πριν από μια δεκαετία. Πιθανά να είναι και περισσότερες. Έρχομαι τώρα στο περιεχόμενο της ερώτησής μας που αφορά στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Για τις ελλείψεις που έχει σε ιατρικό προσωπικό. Και ξέρετε, νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το ονομάσει και νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, το υπάρχον ιατρικό προσωπικό, το οποίο κατέχει οργανικές θέσεις, αποτελεί το 60%, έχει καλύψει μάλλον το 60% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων. Των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων μετά το κουτσούρεμα που έγινε σε αυτές τις οργανικές θέσεις το 2012. Όχι με αυτές δηλαδή που έχει πραγματικά ανάγκη για να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Μέχρι το τέλος του χρόνου, 4 γιατροί αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης. Νέος να προσληφθεί δεν φαίνεται στον ορίζοντα από την κυβέρνησή σας, εκτός αν μας πείτε σήμερα κάτι νεότερο πάνω σε αυτό. Αν και δεν έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες γι' αυτό. Στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η Ορθοπαιδική Κλινική θα μένει ήδη με 2 επικουρικούς γιατρούς. Ξέρετε τι σημαίνει να δουλεύει μια κλινική με 2 επικουρικούς γιατρούς, οι οποίοι βεβαίως έχουν ημερομηνία λήξεως στις συμβάσεις τους. Ο μέσος όρος των γιατρών του νοσοκομείου της Ξάνθης είναι τα 53 χρόνια. 13 επικουρικοί γιατροί καλύπτουν ένα σημαντικό κομμάτι από τα κενά, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, αλλά σε 7 από αυτούς η θητεία λύγει, ενώ από τις 64 θέσεις των ειδικευόμενων καλυμμένες είναι οι 36. Τέλος, και με αυτά τα κενά και με αυτές τις ελλείψεις, το Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, ξέρετε, δίνει γιατρούς, παραχωρεί γιατρούς για να καλυφθούν κενά και στη γύρω περιοχή, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στην ουρολογική. Δεν εξυπηρετούνται μάλλον οι ασθενείς με ουρολογικά προβλήματα, με ορυλά, με οφθαλμολογικά. Τα ραντεβού στα τακτικά ιατρία ορισμένων κλινικών έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, ενώ καθυστερούν πάρα πολύ και οι λίστες των χειρουργείων. Εν πάση περιπτώσει, το νοσοκομείο αυτό λειτουργεί, κύριε συνάδελφε, με βάση, τελειώνω, τις φιλότιμες και τις ηρωικές προσπάθειες του προσωπικού που υπάρχει. Η ερώτηση είναι, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε με τα κενά σε ιατρικό προσωπικό σε αυτό το νοσοκομείο. Είναι επίγουσα ανάγκη να αυξηθεί το ιατρικό προσωπικό, προσέξτε όμως, με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Και βεβαίως, τι θα κάνετε να μας πείτε αν θα δώσετε επιτέλους περισσότερα χρήματα για να λειτουργήσει και το νοσοκομείο της Ξάνθης και όλα τα νοσοκομεία. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, αρχικά επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω το εξής. Έχουμε πλήρη συνέστηση και επίγνωση των αναγκών του συστήματος υγείας και της κατάστασης της οποίας παραλάβουμε. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αποτελούν επιτακτική ανάγκη και είναι η μοναδική λύση για την βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα τόσο των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όσο και των νοσοκομείων, δηλαδή στο σύνολο του συστήματος υγείας. Συνολικά. Και για την υλοποίηση αυτών έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, διότι οι ελλείψεις δεν παρουσιάζονται μόνο στο ιατρικό προσωπικό, όπως αναφερθήκατε στην ερώτησή σας, αλλά υπάρχουν και ελλείψεις στο λοιπό προσωπικό, τόσο σε νοσηλευτές όσο και σε λοιπό προσωπικό, τραυματιοφορείς και άλλες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας. Και το γνωρίζουμε αυτό και γι' αυτό σχεδιάζουμε μια συνολική πολιτική σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στο σύστημα υγείας. Διότι πολύ καλά επισημάνατε και συμφωνούμε και εμείς αυτό, ότι οι προσωρινές λύσεις δεν είναι πρόβλημα δεν είναι διέξοδο στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Όπως για παράδειγμα,
οι επικουρικοί γιατροί και θέλουμε πραγματικά να αποτυπώσουμε τις ανάγκες λειτουργίας ενός νοσοκομείου μέσω από τους οργανισμούς των νοσοκομείων αυτών, που δυστυχώς δεν έχουν επικαιροποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Οι οργανισμοί των νοσοκομείων σίγουρα χρειάζονται ανασχεδιασμό, να τους επικαιροποιήσουμε, να τους εξυγχρονίσουμε, να βάλουμε νέες ειδικότητες που αυτή τη στιγμή η ιατρική επιστήμη και η τεχνολογία υγείας προσφέρουν, έτσι ώστε και να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας, αλλά και να βελτιώσουμε το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών προς τον πολίτη, έτσι ώστε το επίπεδο παροχής να είναι το ίδιο σε κάθε γωνιά της επικράτειας. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο, θα ήθελα να πω, επειδή αναφερθήκατε και στην ορθοπαιδική κλινική, στις προκηρύξεις των θέσεων οι οποίες προβλέπονται σε λίγο καιρό, έχουν σχεδιαστεί. Προβλέπουμε 3 επιπλέον ορθοπαιδικούς για την ορθοπαιδική κλινική και συνολικά 14 θέσεις σε ό,τι αφορά μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Αλλά επιτρέψτε μου να πω σε αυτό το σημείο ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο να προκηρύσουμε τις θέσεις, πρέπει να πληρωθούν και αυτές οι θέσεις. Άρα πρέπει να έρθει και να υπάρξει ζήτηση για τις θέσεις αυτές και βεβαίως οι διαδικασίες να γίνουν γρήγορα. Άρα σε ό,τι αφορά τη ζήτηση των θέσεων αυτών, πρέπει να ανασχέσουμε το κύμα του brain drain προς το εξωτερικό, διότι δυστυχώς η ελληνική πολιτεία εκπαιδεύει γιατρούς και οι γιατροί αυτοί φεύγουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα και να πάνε να καλύψουν τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να δώσουμε και κίνητρα να πάνε γιατροί σε απομακρυσμένες και άγονες περιοχές της χώρας και βεβαίως οι κρίσεις αυτές να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι το επόμενο βήμα για το Υπουργείο Υγείας, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι μια κρίση μπορεί να πάρει μέχρι και 2 χρόνια και σε λίγο καιρό θα δείτε ότι θα μπορούμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνουμε τις κρίσεις αυτές και προχωρούμε και σε διαδικασίες για την προκήρυξη θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου εκεί η χώρα ματώνει, και βεβαίως επιπλέον κατανομή θέσεων από τις προσλήψεις οποίες έχουμε αναγγείλει σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, νομίζω ότι ήμουν σαφής και στην απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση, ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νοσοκομεία χωρίς χρήματα και βεβαίως, στο πλαίσιο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι οι κινήσεις οι οποίες κάνουμε δεν είναι μονομερείς, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Κύριε συνάδελφε, για 3 λεπτά έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, το συμπέρασμα που βγαίνει από την απάντησή σας για το νοσοκομείο της Ξάνθης είναι ότι η κατάστασή του θα παραμείνει στην καλύτερη περίπτωση όπως είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν χειροτερέψει μετά τις αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις όχι μόνο του ιατρικού προσωπικού, αλλά γενικότερα και του νοσηλευτικού και του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου. Γιατί δεν αρκεί, ξέρετε, ένας υπουργός να έρχεται εδώ στη Βουλή και να λέει ότι έχει πλήρη συνείδηση των προβλημάτων της υγείας ή του νοσοκομείου της Ξάνθης. Και τι θα κάνετε γι' αυτό? Θα κάνετε προσλήψεις? Είπατε θα κάνετε μία προκήρυξη για ιατρικό προσωπικό που θα είναι μέσα και 2 ή 3 γιατροί ορθοπαιδικοί. Θα κάνετε μία προκήρυξη για νοσηλευτικό προσωπικό. Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε ακούσει εδώ από υπουργικά και πρωθυπουργικά χείλη σε αυτή την αίθουσα σε ανάλογες ερωτήσεις? Είναι η μόνιμη απάντηση. Πότε είναι η απάντηση, πότε είναι η ερώτηση, κύριε Υπουργέ, πότε θα γίνουν αυτές οι προκήρυξεις? Συγκεκριμένα όμως να μας πείτε πότε θα προσληφθούν. Θα είναι το Δεκέμβρη, θα είναι το Γενάρη, θα είναι το Φλεβάρι? Συγκεκριμένα όμως. Όχι γενικά και αόριστα θα κάνουμε προσλήψεις. Τώρα, σας ρωτήσαμε για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, την οποία και εσείς, όπως είπατε, θέση υποστηρίζετε και στηρίζετε. Εντάξει, σας έχουμε κάνει και σε εσάς και στην προηγούμενη κυβέρνηση μια πάρα πολύ απλή πρόταση, κύριε Υπουργέ. Μονιμοποιήστε τους επικουρικούς γιατρούς, όλο το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί σήμερα. Μονιμοποιήστε, με λίγα λόγια, και απευθύνομαι τώρα συνολικά στην κυβέρνηση, όλους τους συμβασιούχους υπαλλήλους στο δημόσιο. Είναι ένα στοιχειώδες, ένα πρώτο μέτρο για να βελτιωθεί λιγάκι η κατάσταση. Θα μου πείτε βεβαίως ότι σας εμποδίζει το Σύνταγμα. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, συνταγματική αναθεώρηση γίνεται τώρα. Και το δικό σας κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ,
όπως και το ΚΙΝΑΛ, όπως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, στην πρόταση αυτή του ΚΚΕ δεν βγάλατε κιχ. Την απορρίψατε γιατί συμφωνείτε να υπάρχει το καθεστώς της μόνιμης και ελαστικής δουλειάς. Τα υπόλοιπα είναι ευχολόγια και τα γνωστά φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε και τις ανακοινώσεις των σωματείων των γιατρών, η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα λήξουν χιλιάδες συμβάσεις επικουρικών γιατρών, επικουρικού προσωπικού. Τι θα γίνει, πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μετά τη φυγή, χωρίς να ανανεωθούν μετά τη φυγή αυτών των γιατρών. Τι θα γίνει με τις εξελισσόμενες συνταξιοδοτήσεις, λογικό είναι. Γιατρών, διευθυντών από όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα νοσοκομεία. Λέτε ότι εμείς δεν θα τα αφήσουμε χωρίς χρηματοδότηση. Ωραία, συγκεκριμένα τι θα κάνετε. Γιατί αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι τα νοσοκομεία, και θα πω λίγο παρακάτω, είναι εντελώς αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί. Εν πάση περιπτώσει, οι μονάδες υγείας, κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό σε όλους. Βρίσκονται στα όρια της λειτουργίας τους αυτή τη στιγμή. Και προηγουμένως με το παράδειγμα που είπα για την ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου της Ξάνθης. Με δύο γιατρούς, μια ορθοπαιδική κλινική σε μια μεγάλη πόλη να κάνουν εφημερίες 15 μέρες το μήνα. Και αυτό το λέτε εσείς ότι είναι παροχή υγείας στο λαό. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής, κύριε Υπουργέ. Ποιος ωφελείται άραγε από αυτή τη συρρίκνωση, την υποβάθμιση, την υπολειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας, των νοσοκομείων συγκεκριμένα. Τι θα κάνει δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ένα ουρολογικό, που έχει ένα πρόβλημα ορυλά ή ένα οφθαλμολογικό, που μένει στην Ξάνθη και στη γύρω περιοχή. Θα πάει στην Καβάλα, θα πάει στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη. Αφήστε που και εκεί έχουν προβλήματα. Και αν δεν έχει λεφτά, πού θα πάει. Θα πάει σε έναν ιδιώτη. Να λοιπόν ποιος ωφελείται. Να το πεδίο αυτό που αφήνει ελεύθερο το δημόσιο, το λεγόμενο δημόσιο σύστημα υγείας, ποιος το αξιοποιεί. Για να μην μιλήσουμε βεβαίως για το ζήτημα της πρόληψης, όπου εκεί νομίζω ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Κύριε για το ζήτημα της πρόληψης, ενώ παρακαλώ, από την πρόληψη θα έπρεπε να ξεκινάει ένα σοβαρό εθνικό σύστημα. Έχετε φτάσει στα 5 λεπτά. Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, και για να μην μιλήσουμε και για τα ταβάνια που πέφτουν σε νοσοκομεία όπως το Ιπποκράτιο. Χθες έπεσε ταβάνι, κύριε Υπουργέ, σε ένα χώρο στο νοσοκομείο και ευτυχώς έλειπαν οι εργαζόμενοι. Λέω ορισμένα παραδείγματα, κλείνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή. Λέω ορισμένα παραδείγματα για το πού μπορεί να οδηγήσει η υποχρηματοδότηση στα. Σας ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.